Μιλήσεις και θίτσα λίγο έτσι. Γεια σας, είμαι η Αφροδίτη για όσους δεν με ξέρετε και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Έχει αρχίσει και με κουράζει αυτό. Γιατί πλέον τώρα όλοι σε ξέρουν. Ντα! Whatever. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε... Γιατί φωνάζω, θέλω να είμαι... Λίγο πιο chill, αν θες. Ναι. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για αρχάριους που όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω είναι οικονομικά. Λοιπόν, όπως βλέπετε σήμερα έχω φτιάξει και μπούκλες, αποτυχημένες μεν, αλλά τις έφτιαξα, με την ισχυωτική, δηλαδή, who am I? Η μαμά μου θα είναι πάρα πολύ περήφανη αυτή τη στιγμή, γιατί κάθε φορά μου λέει, λίγο τα μαλλιάκια σου, ξέρεις, άμα τα πιάσεις πάνω, να τα κάνεις με τη χτένα και με λίγο λάκι, με λίγο τζέλ, ξέρεις εσύ. No. Βλέπετε, έχω βάλει και σκουλαρικάκια, δηλαδή, τα σκουλαρίκια μου, παιδιά, είναι ultra cute. Έχουν ελεφαντάκια. Μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά τα ελεφαντάκια. Και είναι και κρυκάκια και ταιριάζουν με τα κρυκάκια στη μύτη μου. Λοιπόν, ναι. Πριν το ξεχάσω και πριν φύγετε από αυτό το βίντεο, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram μου. Για να με βλέπετε κάθε μέρα. Λολ. Δύο τριβέλι is shook. Έχω χάσει όλες τις στέκες μου και γενικά όταν βάφουμε δεν μπορώ να έχω τρίχα στο πρόσωπό μου. Και καλό θα ήταν ούτε εσείς να τα έχετε πιασμένα πίσω τα μαλλιά σας, για να είναι πολύ πιο εύκολο να βάψετε το πρόσωπό σας χωρίς να είστε τύπου, να τραβάτε από εδώ από εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου πάρα πολύ καλά με την ενυδατική μου. Αναλόγως στο τύπο δέρματος που έχετε, χρησιμοποιείτε την αντίστοιχη ενυδατική. Τώρα γενικά σκεφτόμουν ότι το μακιγιάζ για αρχάριος, δεν ξέρω, από τη μία σκεφτόμουν κάτι ultra no clue about makeup, αλλά από την άλλη έχει εξελιχθεί και στην Ελλάδα τόσο πολύ το YouTube όσον αφορά το makeup, που δεν γίνεται να μην έχει κάποιος την παραμικρή ιδέα, να το πω έτσι. Άρα θα λέω και τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ο οποίος είναι ένα τσικ λίγο πιο ενημερωμένος, να το πω. Λοιπόν, εγώ το primer δεν το θεωρώ απαραίτητο άμα είσαι τώρα και ξεκινάς, άμα τώρα ξεκινάς να βάφεσαι, αλλά κάποιος που θέλει να βάλει primer, μπορώ να σου στήσω ένα οικονομικό primer το οποίο εμένα αυτή τη στιγμή με έχει βολέψει. Δεν είναι απαραίτητο στάδιο, ξαναλέω, μπορείς απλά να βάλεις την ενυδατική σου και να προχωρήσεις. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ δύο primer. Δεν είναι απαραίτητο, εγώ δύο. Βασικά, επειδή αυτή τη στιγμή το δέρμα μου περνάει κάποιες έτσι φάσεις, επειδή ξέρετε βρίσκομαι σε αυτές τις δύσκολες μέρες, έχουν κατέβει οι ρώσοι. Και τα δύο αυτά primer είναι από την Makeup Academy. Το ένα είναι Moisturizing Primer. Είναι ένα ενυδατικό primer με βιταμίνη Α και Ε και Tea Tree Oil. Και το άλλο είναι ένα Banana Blur Primer, το οποίο ουσιαστικά κάνει πιο matte την επιφάνεια. Όπως βλέπετε, έχω εδώ και τους φίλους μας παρέα. Άρα θα ξεκινήσω με το... Και επίσης, άμα δεν με έχετε παρακολουθήσει στο Instagram, δεν ξέρετε τι περνάω, γι' αυτό κάντε με follow, όπως είπαμε. Το δέρμα μου αυτό τον καιρό είναι πάρα πολύ ξηρό και αυτό είναι ενυδατικό, άρα θα το βάλω για εμένα, κάνω τη χάρη σε μένα. Εσύ, άμα δεν έχεις τα θέματα του δέρματός μου, παρέλειψέ το, you know. Απλά είναι επιλογές και αυτά. Παράλειψέ το, ναι. Βάζω κυρίως έτσι λίγο πιο κυκλικά, όχι τόσο στη ζώνη TAF που εκεί είμαι πιο λιπαρή, ούτως ή άλλως. Το Tea Tree Oil γενικά κάνει και καλό στα σπυράκια, γιατί είναι αντιβακτηριδιακό. Και τώρα θα προχωρήσω στο δεύτερο primer, το οποίο άμα έχει έντονους σπόρους, εδώ κυρίως έχουμε πιο έντονους σπόρους και στη μύτη, ακόμα και σε αυτή την περιοχή, βάζεις αυτό. Βάζω λίγη ποσότητα και πηγαίνω σε περιοχή-περιοχή στο δέρμα μου, γιατί άμα χρησιμοποιήσετε αυτό θα καταλάβετε ότι είναι έτσι πιο sticky και μένει εκεί που το βάζεις, ώστε να δημιουργήσει αυτό το εφέ, το πιο blur. Βάλω και στη μύτη μου.
Προχωράμε τώρα στο foundation, το makeup. Αυτή τη στιγμή το αγαπημένο μου είναι από Maybelline το Fit Me. Εγώ χρησιμοποιώ την απόχρωση 105, είναι πιο ανοιχτή. Είναι normal to oily skin. Είναι matte και εξαφανίζει τους πόρους. Και πάλι εδώ σκέφτομαι, κάποιος που ξεκινάει τώρα το μακιγιάζ θα το απλώσει το foundation με κάποιο πινέλο, με beauty blender, με τα δάχτυλα. Και ήμουν ανάμεσα στο beauty blender που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο, το βρίσκεις παντού, και με τα δάχτυλα. Μπορείτε να το κάνετε και με τους δύο τρόπους, ό,τι σας βολεύει και τα δύο είναι μια χαρά. Το συγκεκριμένο foundation δουλεύεται άψογα και με τα δάχτυλα και με το beauty blender, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσον αφορά το beauty blender αυτό, το Pertekali, είναι από Real Techniques. Το χρησιμοποίησα σήμερα πρώτη φορά και μου άρεσε πάρα πολύ. Τα δύο που έχει συσκευασία μέσα νομίζω κάνουν γύρω στα 12 ευρώ. Και όσον αφορά αυτό, μπορείτε να βρείτε γενικά beauty blender με 2-3 ευρώ παντού. Αλλά θα συνιστούσε να δώσετε λίγα ευρώ παραπάνω και να πάρετε κάποιο καλό, ώστε το αποτέλεσμα που θα έχετε να είναι καλό και όχι κακό. Τα πιο καλά beauty blender απορροφούν λιγότερο προϊόν, άρα κερδίζετε προϊόν από αυτό, αν πάρετε από αυτό. Αν πάρετε ένα πιο φθηνό beauty blender, άρα πάλι κερδισμένοι βγαίνετε, άρα λίγο πιο ακριβά beauty blender, καλύτερα στη δουλειά τους, περισσότερο προϊόν, κερδίζετε λεφτά. Βάζω λίγο στο χέρι μου. Τώρα αναλόγως πόσο χρειάζεται ο καθένας. Πρώτα το έχω βρέξει, το έχω στύψει καλά και εφαρμόζω το foundation στο πρόσωπό μου. Με ταμποναριστές κινήσεις δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πάρα πολύ πίεση, ίσα ίσα για να τοποθετείτε το προϊόν και να το μπλεντάρετε. Δεν σταματάμε την τοποθέτηση του foundation εδώ, σε αυτό το σημείο, γιατί μετά είναι λίγο αστείο, γιατί υπάρχει διαφορά προσώπου με λαιμού. Άρα συνεχίζουμε και τοποθετούμε απλό και απλώνουμε το foundation και στο λαιμό μας. Περνάω πάρα πολύ καλά. Άμα θέλετε περισσότερη κάλυψη, μπορείτε να χτίσετε την κάλυψη του συγκεκριμένου foundation και απλά πηγαίνετε από πάνω, αφού έχει στεγνώσει λίγο που έχετε κάνει την δίπλα μεριά, και ξανατοποθετείτε με το beauty blender. Τώρα για να καλύψω λίγο καλύτερα τα σπυράκια που έχω εδώ πέρα, θα πάρω λίγο foundation από το χέρι μου με το δάχτυλό μου, όχι πολύ, λίγο, το ταμπονάρω δηλαδή πάνω στο δάχτυλό μου για να φύγει το πολύ προϊόν, και θα πάω ταμποναριστά στη συγκεκριμένη περιοχή και θα το απλώσω με το δάχτυλο. Γενικά όταν θέλετε να καλύψετε κάτι και να τοποθετήσετε σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή το προϊόν, όταν το κάνετε ταμποναριστά να επιμένετε σε συγκεκριμένο σημείο, να μην το μπλεντάρετε γύρω γύρω, γιατί έτσι φεύγει το προϊόν από το συγκεκριμένο σημείο και απλώνεται και δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εδώ εγώ ταμπονάρω ακριβώς στο σημείο που θέλω με ελάχιστη κίνηση δεξιά-αριστερά και μετά αφού έχει απλωθεί έτσι όπως υποθετικά θα ήθελα, αλλά αυτό το φιλαράκι εδώ δεν κρύβεται και πάρα πολύ εύκολα. Μπλεντάρω γύρω γύρω. Μετά μπορώ να πάρω το beauty blender μου και προσεκτικά γύρω γύρω από αυτό μπλεντάρω για να μην μείνει στάμπα. Επίσης, μόλις τελειώσω το άπλωμα, την τοποθέτηση του foundation, πηγαίνω ξανά με το beauty blender μου και ταμπονάρω εδώ, αυτό εδώ, γύρω από το στόμα, δεξιά-αριστερά, γιατί δεν θέλω να κάτσει πολύ προϊόν εκεί, γιατί μόλις γελάω, κάνει γραμμές και φαίνεται. Άρα ουσιαστικά θέλω έτσι να είναι αρκετά λεπτή η στρώση του foundation σε εκείνο το σημείο.
Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το concealer. Δύο αγαπημένα μου οικονομικά concealer που χρησιμοποιώ όλη την ώρα είναι από Maybelline το Instant Anti-Age Concealer Eraser. Το κλασικό της Maybelline που έχει γίνει χαμός. Και το άλλο αγαπημένο μου είναι από Revolution. Είναι ένα πιο καλυπτικό, πιο βαρύ concealer. Θα πάμε με αυτό. Της Maybelline το χρησιμοποιώ κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί είναι πιο ελαφρύ και μπορώ να το βάλω και μόνο του χωρίς να φορέσω foundation. Το concealer το απλώνουμε κάτω από τα μάτια που έχουμε μαύρους κύκλους. Αν δεν έχετε, συγχαρητήρια. Μπράβο σας, είμαι χαρούμενη για εσάς. Μπορείτε απλά να βάλετε λίγο foundation παραπάνω και it's okay. Εγώ προσωπικά το βάζω ακριβώς κάτω από το μάτι που είναι πιο έντονη αυτή η μοβ ωραία σκιούλα από όχρωση του δέρματος. Αλλά μου αρέσει να το κατεβάζω και πιο κάτω για να φωτίζει την περιοχή κάτω από το μάτι. Να τραβάει μια ωραία γραμμή. Ένα τρίγωνο, το ξέρετε, το έχετε δει σίγουρα. Σ' όλα μια κόκκινη γραμμή! Βάζω και λίγο στην εσωτερική γωνία των ματιών για να φωτιστεί. Λίγο εδώ, κάτω από τη μύτη, γύρω από τη μύτη. Αν ειδικά είστε πιο κόκκινοι γύρω από τη μύτη, βοηθάει πολύ αυτό. Στο μέτωπο για να δώσουμε πάλι φως, λίγο στη μύτη, εδώ στο tip της μύτης για να δώσει αυτό το εφέ, το γαλλική μυτούλα. Και μπορείτε να το μπλεντάρετε με το δάχτυλό σας, μια χαρά, όπως και το foundation όπως είπαμε. Πολύ συχνά γενικά το κάνουμε το δάχτυλο, αλλά αυτό το beauty blender που πήρα και το δοκίμασα σήμερα όταν έβαλα το concealer μου δεν απορροφά σχεδόν καθόλου προϊόν, απλώνει πάρα πολύ καλά το concealer και δεν χάνω κάλυψη. Τα μποναριστά πάλι, εδώ μόνο τα μποναριστά, προσέχω εδώ στη μύτη να τοποθετήσω καλά τα κονσίλερ για να μην δημιουργήσει η γραμμή. Προτιμώ την περιοχή που είναι πιο έντονη η μαύρη μου κύκλη να την αφήνω τελευταία, ώστε να μην χρειαστεί να απλώσω το προϊόν που έχει εκεί πέρα κάπου αλλού, για να υπάρχει μεγαλύτερη κάλυψη. Δηλαδή, όπως βλέπετε, έχω ταμπονάρει όλη την περιοχή γύρω γύρω που είχα κονσίλερ και τώρα τελευταία θα αφήσω αυτή την περιοχή και επιμένω μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Τα μπαναριστά πάλι κάνουμε και τη μύτη και το μέτωπο. Τώρα με ό,τι έχει απομένει πάνω στο beauty blender το περνάω πάνω στο βλέφορο του ματιού. Αφού τα μπλέντερα όλα μεταξύ τους και είναι τέλεια, θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το σετάρισμα, δηλαδή πούδρα. Γιατί αυτά που βάλαμε τώρα είναι υγρά προϊόντα και αν τα αφήσουμε έτσι, χωρίς πούδρα, πολύ πιθανόν να μετακινηθούν. Έχω οικονομική πούδρα. Θα χρησιμοποιήσω από NYX Cosmetics την Stay Matte But Not Flat. Είναι μια πούδρα η οποία, παιδιά, έχει κάτι σαν λάμψη μέσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό άμα θέλετε να περάσετε την πούδρα κάτω από τα μάτια για να στέρετε το κονσίλερ χωρίς να δημιουργήσει αυτή την μουντίλα που δημιουργούν κάποιες πούδρες. Για την πούδρα γενικά καλό θα να χρησιμοποιείτε ένα μεγάλο fluffy πινέλο όπως είναι αυτό. Οι περισσότερες πούδρες έρχονται με ένα σφουγγαράκι σαν και αυτό εδώ πέρα, το οποίο για όλα σας το πρόσωπο δεν θα το συνιστούσα, γιατί θέλουμε το αποτέλεσμα μετά να το ελαφρύνουμε λίγο, να βγάλουμε την περίσσια πούδρα για να μην φαίνεται το δέρμα μας στόκος. Αλλά με αυτό το σφουγγαράκι μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να πάρουμε την πούδρα, άμα ειδικά θέλετε καλή κάλυψη κάτω από τα μάτια για τους μαύρους κύκλους, και πηγαίνετε και περνάτε το προϊόν.
Πούδρα γενικά θέλετε να βάλετε κυρίως στα σημεία τα οποία έχουν περισσότερη λιπαρότητα και μετά να την απλώσετε και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Παίρνω μετά το πινέλο και ουσιαστικά σβήνω προς τα έξω την υπόλοιπη πούδρα. Βάζω λίγη μετά στο πινέλο μου και συνεχίζω στο υπόλοιπο πρόσωπο. Είμαστε έτοιμοι και από την πούδρα και προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το bronzer. Το bronzer ουσιαστικά ζεσταίνει το πρόσωπό μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα flat αποτέλεσμα, χωρίς σκιάσεις, κάτι έχω. Άρα με το bronzer θα το ζεστάνουμε και θα του δώσουμε μια διάσταση, ας πούμε. Συνεχίζω με την NYX Professional Makeup. Θα πάρω το συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο είναι ένα matte bronzer και είναι στην απόχρωση light. Είναι έτσι. Θα πάρω πάλι ένα μεγάλο πινέλο, έτσι ψιλοστρογγυλούτσικο. Για να απλώσω το bronzer θέλουμε μεγάλο πινέλο για να πιάσει μεγαλύτερη περιοχή στο πρόσωπό μας. Θα πάρω προϊόν, θα το τεινάξω για να μην πέσει πάρα πολύ προϊόν. Θα πάω εδώ στα πλάγια της μούρης μου και θα ξεκινήσω από το αυτί, εδώ κοντά στο αυτί και στα μαλλιά. Και με κυκλικές κινήσεις σβήνω ουσιαστικά προς το κέντρο του προσώπου. Χωρίς να φτάσω βέβαια στο κέντρο, εδώ. Και βλέπετε πώς δημιουργήθηκε αυτή η όμορφη σκίαση. Συνεχίζω κοντά στο hairline. Και κατεβαίνω και προς τα κάτω. Το bronzer ουσιαστικά βοηθάει και να φαίνεται το πρόσωπο έτσι λίγο πιο λεπτό. Να κρύβουμε λίγο μαγουλάκι, λίγο προγουλάκι. Και πηγαίνω πάλι με λίγο προϊόν εδώ στη μύτη, με την άκρη του πινέλου. Την περνάω έτσι λίγο. Αν πιστεύετε ότι σε κάποιο σημείο το παρακάνατε με το bronzer, είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνετε πάλι το πινέλο της πούδρας και το περνάτε από πάνω ώστε να τα μπλεντάρετε πάλι όλα μαζί και να δείχνουν όλα πιο φυσικά. Τι θα γίνει? Θα γίνει ζημιά, το λέγω. Λοιπόν, πες γεια στον κόσμο με την όμορφη κυλίτσα σου. Μπισκοτάκι μου, γεια σου τώρα. Επόμενο βήμα, τα φρύδια. Εγώ χρησιμοποιώ από NYX Professional Makeup το Precision Brow Pencil, το οποίο έχει και σπούλι από τη μία μεριά, με το οποίο ξεκινάμε και τα χτενίζουμε. Τα χτενίζουμε προς τα πάνω, προς τη φορά που είναι οι τρίχες. Με την άλλη μεριά πηγαίνουμε να τα βάψουμε. Αν γενικά έχετε πλούσιο έντονο φρύδι, δεν χρειάζεται να το βάψετε παραπάνω, αλλά για εσάς που θέλετε να το τονίσετε, να φτιάξετε λίγο το σχήμα, προχωράμε. Αυτό που κάνω εγώ είναι να ξεκινάω από τη μέση του φρυδιού και να γεμίζω το φρύδι, τα κενά που μπορεί να έχω, και αφού γεμίσω έτσι λίγο τα κενά που έχει το φρύδι μου, μετά με το μολύβι ζωγραφίζω τύπου τριχίτσες, τύπου έτσι, γιατί αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Παίζει να αληθόρισα γιατί το κοίταξα. Λοιπόν, εδώ π.χ. πηγαίνω και σαν να ζωγραφίζω τρίχες όπως θα πήγαιναν στο φρύδι μου φυσικά, γεμίζω λίγο τα κενάκια που έχει το σχήμα και το διορθώνω όπως το θέλω εγώ. Δημιουργώ έτσι και μια πιο έντονη γωνία εδώ και το κατεβάζω προς τα κάτω σιγά σιγά. Ξαναπηγαίνω με το σπούλι και χτενίζω τις τρίχες προς τα πάνω για να φτιάξω και την κάτω πλευρά μεριά του φρυδιού μου,
Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, σαν να ζωγραφίζω τριχούλες, όχι σαν να, ζωγραφίζοντας τριχούλες, γεμίζω και την κάτω μεριά. Κάπως έτσι. Γενικά δεν θέλετε την άκρη του φρυδιού να την κατεβάσετε πάρα πολύ κάτω, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ένα εφέ πεσμένου ματιού. Συνεχίζω και με την πιο μπροστά μεριά του φρυδιού, στην αρχή δηλαδή του φρυδιού, σιγά σιγά, και φτάνω εδώ, στην αρχή του φρυδιού, και τραβάω κάποιες τριχούλες πιο αραιές, για να δημιουργήσω ένα φυσικό εφέ στο φρύδι και όχι να είναι έντονο στην αρχή και έντονο μετά παντού. Θέλουμε η αρχή του φρυδιού εδώ να είναι πιο ανοιχτόχρωμη από το υπόλοιπο φρύδι. Μετά παίρνω πάλι το σπούλι και χτενίζω το φρύδι μου ώστε να μπλενταριστεί καλά το προϊόν και να μην υπάρχουν σημεία με υπερβολικό προϊόν ή χωρίς καθόλου προϊόν. Αν σε κάποιο σημείο του φρυδιού σας δεν τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή έχετε ξεφύγει από εκεί που θα θέλετε να ήταν το μολύβι, το φρύδι σας, μην προσπαθείτε να το σώσετε γεμίζοντας κάπου αλλού κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που μπορείτε να κάνετε. Παίρνετε λίγο κονσίλερ σε ένα μικρό πινελάκι, σε ένα μικρό πλακέ πινελάκι, και πηγαίνετε εκεί που θέλετε να αφαιρέσετε το μολύβι και για να διορθώσετε ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε ακόμα πιο έντονο το σχήμα. Τελειώσαμε και με τα φρύδια και τώρα θα προχωρήσουμε στα μάτια. Παίρνω όπως και πριν το beauty blender μου και το ταμπονάρω πάνω στο βλέφαρο για να φύγει ό,τι προϊόν υπάρχει και έχει κάτσει σε γραμμές. Λοιπόν, όσοι με ξέρετε, δεν είμαι έτσι ας πούμε άνθρωπος των neutral αποχρώσεων. Και παρόλο που αυτό το βίντεο είναι για αρχάριους, δεν πάει να πει ότι εσείς που είστε αρχάριοι δεν θέλετε και λίγο χρώμα στη ζωή σας. Στο μάτι σας συγκεκριμένα. Γι' αυτό, η συγκεκριμένη παλέτα είναι από Makeup Academy. Έχει, όπως βλέπετε, όλα αυτά τα υπέροχα χρώματα, τα οποία έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, είναι πάρα πολύ οικονομική. Και γνωρίζετε, εσείς που γνωρίζετε, ότι είμαι λάτρης του ροζ. Όταν δεν ξέρω τι να κάνω, βάζω μια ροζ σκιά και τελειώνει η υπόθεση και όλα καλά. Άρα σήμερα θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα κάνουμε ουσιαστικά ένα μονοχρωματικό look, χωρίς να μπλέξουμε πάρα πολύ με τεχνικές και συνδυασμούς χρωμάτων, για να είναι αρκετά εύκολο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε χρώμα θέλετε εσείς. Και γενικά τα μονοχρωματικά look είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, παίρνω ένα πινέλο, το οποίο είναι στουμποτό, θα το έλεγα στουμποτό. Το συγκεκριμένο είναι από Morphe. Είναι από ένα σετ ματιών που λέγεται Ice Lay, ωστόσο τα υπόλοιπα πινέλα από αυτό το σετάκι δεν τα πολύ συστήνω, ειδικά σε κάποιον ο οποίος είναι αρχάριος, γιατί δεν έχουν καλό αποτέλεσμα. Αλλά το συγκεκριμένο έχει μια χαρά. Και κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε σε αυτή εδώ την όμορφη, πολύ όμορφη εδώ, ροζ σκιά, και αυτή που πω, αυτή είναι τέλεια η πορτοκαλί. Λοιπόν. Και πηγαίνω και παίρνω αρκετό χρώμα. Τεινάζω το πινέλο μου για να φύγει το περίσσιο χρώμα και πηγαίνω σαν ταμποναριστά πάνω στο βλέφαρό μου. Πάνω στο κινητό βλέφαρο, δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Ξεκινάω από το κέντρο. Και πηγαίνω σιγά σιγά προς τα έξω και προς τα μέσα. Γεμίζω όλο το κινητό βλέφαρο με χρώμα
πηγαίνω λίγο προς την άκρη και πηγαίνω ίσα ίσα προς τα πάνω, ακριβώς στη γραμμή του crease, εδώ που ανοίγει το μάτι μας. Μετά θα πάρουμε ένα πινέλο για blending και ξύνομαι. Θα πάμε να μπλεντάρουμε τη σκιά αυτή για να μην έχει αυτό το απότομο τελείωμα. Θα πάρουμε λίγη από τη σκιά, θα την άξουμε καλά και θα πάμε να μπλεντάρουμε εκεί πάνω στο κόκαλο, σιγά σιγά με κυκλικές κυρίως κινήσεις τη σκιά μας, για να έχει ένα πιο smooth αποτέλεσμα. Εμένα γενικά μου αρέσει να τραβάω και τις σκιές προς τα έξω, όπως θα τραβήξω και αυτή, σιγά σιγά. Στην κόγχη συνεχίζω λίγο προς τα έξω. Τα ξαναφέρνω μπροστά. Μπλεντάρουμε μέχρι να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Άμα θέλουμε ξαναπροσθέτουμε λίγη σκιά, για να είναι όλο ομοιόμορφο. Και πηγαίνουμε και ξανά μπλεντάρουμε. Αφού είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του άνω βλεφάρου, θα περάσουμε και στο κάτω βλέφαρο, χρησιμοποιώντας την ίδια σκιά με ένα μικρότερο πινέλο, τεινάζοντάς το και αυτό πολύ καλά, και τοποθετούμε τη σκιά κοντά στις βλεφαρίδες σε όλη τη γραμμή του κάτω βλεφάρου. Όχι σε όλη. Κυρίως στην εξωτερική, για να ενώσουμε την σκιά του πάνω βλεφάρου με τη σκιά του κάτω βλεφάρου. Αν θέλουμε, μπορούμε να πάμε ξανά με το blending brush μας, το οποίο δεν έχει πολύ χρώμα πάνω, και να μπλεντάρουμε πάλι πάνω κάτω. Μην σας τρομάζει η φούξια σκιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε σκιά θέλετε. Μπορείτε ακόμα και να χρησιμοποιήσετε έτσι κάποια πολύ πιο ανοιχτή, όπως αυτή εδώ. Απλά για να έχει μια βάση το μάτι σας, μπορείτε μια έτσι πάρα πολύ ανοιχτή πορτοκαλί όπως αυτή, για να δημιουργήσετε ένα βάθος. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Και είδατε πόσο εύκολο είναι. Άμα θέλετε να το πάτε ένα τσικ, ένα βήμα παραπάνω, μπορείτε να πάρετε ένα πάρα πολύ μικρό πινελάκι και μπορείτε να πάρετε μία από τις σκιές που έχει αυτή η παλέτα, οι οποίες είναι πιο σήμερη. Μπορείτε να πάρετε την αντίστοιχη ροζ εδώ πέρα, αλλά μπορείτε να πάρετε και την πορτοκαλί, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ το πορτοκαλί με το ροζ αυτό. Τι να πάρω? Αυτό το πορτοκαλί το αγαπώ, αλλά θα πάρω το ανοιχτό ροζ για να είναι έτσι ροζ όλο το αποτέλεσμα. Βάζω το πινέλο μου στη σκιά, το τεινάζω πάλι και πηγαίνω στην εσωτερική γωνία του ματιού για να δώσω λάμψη. Βλέπετε πόσο ωραία δείχνει τώρα? Ναι. Γενικά κανένα look δεν φαίνεται ολοκληρωμένο αν δεν βάλεις έτσι μία λάμψη στην εσωτερική γωνία των ματιών. Γενικά το πάει σε άλλο επίπεδο. Γεια σας, έφυγε, είναι καταπληκτικό, δεν μπορείς να μου πεις τίποτα. Τελειώσαμε λοιπόν από τις σκιές και τώρα πάμε να τελειώσουμε γενικά με τα μάτια βάζοντας μάσκαρα. Μία οικονομική μάσκαρα που έχω αγαπήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι η Worth the Hype από NYX Professional Makeup. Είναι λίγο στα τελειώματά της, η αλήθεια είναι. Και λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε στις βλεφαρίδες, γενικά, να σας πω λιγάκι. Οι βλεφαρίδες θέλουν χρόνο γιατί θέλουν χτίσιμο. Ειδικά αν δεν έχεις πλούσιες βλεφαρίδες, μακριές βλεφαρίδες, θέλουν χτίσιμο, δεν είναι με ένα τσακ. Α, καλησπέρα. Αυτό που πρέπει να κάνεις για να δώσεις όγκο στις βλεφαρίδες σου και μήκος, είναι βάζεις το βρουτσάκι στην βάση των βλεφαρίδων και το κουνάς δεξιά και αριστερά, καθώς σιγά σιγά ανεβαίνεις προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο κάθεται πολύ περισσότερο προϊόν στην βάση των βλεφαρίδων και προσθέτει περισσότερο όγκο. Βλέπετε, ένα πέρασμα.
Με πολύ προσοχή βάζω μάσκαρα και στις κάτω βλεφαρίδες. Όχι με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν θέλουμε τόση ένταση στις κάτω βλεφαρίδες. Απλά περνάμε απαλά την μάσκαρα. Εμένα η συγκεκριμένη μάσκαρα μου τελειώνει, άρα δεν έχει πολύ προϊόν. Αν έχετε καινούργια μάσκαρα, χρειαστείτε πολύ πιο λίγο από αυτό που βάζω εγώ τώρα, γιατί δεν βγάζει προϊόν. Και καλησπέρα. Βλέπετε μάσκαρα και νου μάσκαρα μάτι. Σε περίπτωση που μου τσιρωθείτε με τη μάσκαρα, μην αγχωθείτε, δεν χάλασε καθόλου ο κόσμος, δεν χάλασε το μακιγιά σας, δεν χάλασε τίποτα. Την αφήνετε να στεγνώσει και μετά παίρνετε μία μπατονέτα στεγνή, χωρίς τίποτα πάνω, καθόλου βραγμένη, και πηγαίνετε στο σημείο που είναι η μάσκαρα και απαλά περνάτε από πάνω και η μάσκαρα φεύγει, χωρίς να χαλάει η σκιά σας. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτού του tutorial, νιώθω σαν ραδιοφωνική παραγωγός. Και αφού τελειώσουμε με τα μάτια, θα προχωρήσουμε για να τελειώσουμε και με το υπόλοιπο πρόσωπο. Προσωπικά, είμαι λάτρης του ρουζ. Μπορεί να φταίει το ότι είμαι πάρα πολύ λευκή και άτονη, αλλά γενικά μου αρέσει και σε άλλους το ρουζ. Γενικά λατρεύω το ρουζ. Μου αρέσει που δίνει χρώμα, δίνει ζωντάνια, δίνει φρεσκάδα. Μου αρέσει. Άρα το επόμενο βήμα είναι το ρουζ. Εγώ γενικά το βάζω στην αρχή μετά το bronzer ή το contouring, αλλά καλύτερα να βάζετε το ρούζ αφού έχετε τελειώσει τα μάτια σας, ώστε να ξέρετε την ένταση του υπόλοιπου προσώπου, για να μην είναι υπερβολικό π.χ. το ρούζ και τα μάτια να είναι επίσης πάρα πολύ έντονα. Να ισοβαθμίζει η ένταση δηλαδή. Εγώ θα πάω με αυτή εδώ την παλέτα και θα πάρω με το πινέλο μου, το οποίο είναι για ρούζ, το οποίο είναι ένα στρογγυλό πινελάκι για ρούζ. Και θα πάω σε αυτές εδώ τις δύο αποχρώσεις και θα τις μπλέξω, γιατί δεν θέλω κάτι ούτε πορτοκαλί ούτε ροζ, θέλω μια ανάμιξη. Θα τεινάξω πάλι το πινέλο μου και ο πιο ωραίος τρόπος για να βάλεις ροζ είναι να χαμογελάς για να δεις ακριβώς που θέλεις να μπει. Χαμογελάω λοιπόν και βάζω στα μάγουλά μου ροζ. Με κινήσεις που το φέρνω προς τα έξω, από το κέντρο του προσώπου προς τα έξω. Επίσης μην φοβηθείτε με το αποτέλεσμα του ρουζ, γιατί πάλι πάρα πολύ εύκολα μπορείτε να πάρετε το πινέλο της πούδρας και να μπλεντάρετε γύρω γύρω, έτσι ώστε να μπλεχτεί ομοιόμορφα με το υπόλοιπο πρόσωπο. Στη συνέχεια ένα αγαπημένο βήμα είναι το highlighter. Δεν νομίζω ότι κάποιος πλέον δεν φοράει highlighter για να βγει έξω, για να είναι στο σπίτι του, για να πάει για τα ψώνια του. Το highlighter μας δίνει ζωή. Μια iconic παλέτα οικονομική που τα έχει όλα και έχει καταπληκτική απόδοση είναι από Next Professional Makeup ή Born to Glow. Born ή Born to Glow. Έχει πολλές αποχρώσεις για κάθε χρώμα δέρματος, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για σκιές, γενικά για τα πάντα. Δεν τελειώνει ποτέ, βλέπετε πόσο μεγάλη είναι. Αν δεν έχετε πινέλο για highlighter, μπορείτε να το βάλετε ακόμα και με το δάχτυλό σας. Θα πάω πρώτα σε αυτή εδώ την πιο ροζ απόχρωση και θα πάω στο πιο ψηλό σημείο του ζυγωματικού μου για να του δώσω λάμψη. Ουγιάζ! Καλησπέρα. Για να μπλεντεριστεί καλύτερα μπορείτε να πάρετε πάλι το πινέλο του ρουζ και να περάσετε εκεί που βάλετε το ρουζ για να σβήσετε ουσιαστικά το ρουζ μέσα στο highlighter και το highlighter μέσα στο ρουζ για να μην είναι σαν γραμμή highlighter. Μου αρέσει πάρα πολύ να δίνω λάμψη και στο τυπ της μύτης για να φαίνεται πιο ανασηκωμένη. Με το δάχτυλό μου πηγαίνω στην κορυφή της μύτης μου. Αν έχετε πιο μεγάλη μύτη και δεν θέλετε να τονίσετε, παραλείψτε αυτό το βήμα, γιατί όντως τονίζετε αυτό το σημείο γενικά όπου βάζετε λάμψεις ή τα ανοίγετε περισσότερο με το concealer π.χ. Κάντε να φαίνονται πιο έντονα αυτά τα σημεία. Άρα αν θέλετε να κρύψετε κάτι, δεν θα το φωτίσετε. Αν επίσης θέλετε να κάνετε ένα τσικ παραπάνω, μπορείτε να πάρετε πάλι το μικρό πινέλο που χρησιμοποιήσετε για την εσωτερική γωνία, να πάρετε λίγο highlighter και να προσθέσετε κάτω από τα φρύδια για να δώσετε αυτό το εφέ του ανασηκωμένου βλεφάρου. Παιδιά, είναι τόσο εύκολο.
Προσθέτω και λίγο highlighter πάνω από τα χείλη. Λίγο στο πηγούνι. Γενικά, ξέρω, είμαι σίγουρη ότι αν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε highlighter, θα θέλετε να το βάλετε σε όλο το πρόσωπό σας. Και κανένας δεν σας λέει να μην το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα. Θα ολοκληρώσω αυτό το look με τα χείλη. Για τα χείλη σήμερα ήθελα έτσι κάτι glossy. Επειδή είναι έτσι ροζ το eye look, ήθελα έτσι να είναι κάτι πιο girly και ελαφρύ. Έχω δύο gloss λοιπόν εδώ από NYX. Είναι οι αποχρώσεις Spirit και η απόχρωση Eurotrash. Και δεν ξέρω ποια από τις δύο θέλω. Θα δοκιμάσω πρώτα την Eurotrash, που είναι λίγο πιο σκουρόχρωμη. Και απλά θα βάλω πάνω στα χείλη μου χωρίς να κάνω τίποτα ιδιαίτερο. Τελευταίο βήμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο είναι το setting spray. Το setting spray βοηθάει να μένει παραπάνω το μακιγιάζ πάνω στο πρόσωπό μας αναλύωτο. Έχω να προτείνω δύο setting spray και τα δύο είναι από την NYX Professional Makeup. Το ένα είναι με dewy finish και το άλλο είναι με matte finish. Λοιπόν, το matte finish πραγματικά είναι matte. Πιστεύω ότι μόνο οι πολύ λιπαρές οι πολύ λιπαρές επιδερμίδες πρέπει να το αγοράσουν, γιατί πραγματικά στεγνώνει την επιδερμίδα. Αν έχεις κανονική επιδερμίδα προς και ξηρή ή ξηρή επιδερμίδα, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ενυδατώνει το δέρμα σου χωρίς να το στεγνώνει και σταθεροποιεί όλα τα προϊόντα που έχεις βάλει και έτσι κρατάνε παραπάνω. Το κρατάμε σε μία απόσταση, πώς να σας δείξω, να είναι και 30 εκατοστά μακριά από το πρόσωπό μας, εδώ, και ψεκάζουμε προς το πάνω μας. Δεν θέλουμε πολλά φσιτ-φσιτ για να γίνουμε υγρές, όσα χρειάζεται για να καλύψει όλο το πρόσωπό μας και μετά κάνουμε αέρα με τα χέρια μας για να στεγνώσει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να ήταν βοηθητικό για εσάς που ξεκινάτε τώρα να βάφεστε, για εσάς που βάφεστε αλλά θέλατε έτσι ένα-δυο tips παραπάνω. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας άρεσε και subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση όποτε το θυμάτε και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye! Λοιπόν, πραγματικά, αν κάποιος που με ξέρει μένει σε αυτή την πολυκατοικία, ντρέπομαι. Μην μου το πει ποτέ, ποτέ να μην αναφερθεί, γιατί κάνω πάρα πολύ θόρυβο και δεν θα ήθελα να ξέρω ότι κάποιος που με γνωρίζει μέσω του Instagram ή του YouTube μένει εδώ και με ακούει. Είναι creepy. Αν δεν μου το έχει πει ήδη δηλαδή, θα είναι creepy. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!